Από λίγες μέρες βγήκε το αποτέλεσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, 4,2%. Ξέρετε τι προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις τον περασμένο Οκτώβρη, όταν δηλαδή έπρεπε να κλείσει η αξιολόγηση? 0,1% το ΕΠ. 44 φορές, 42 φορές λιγότερο από αυτό που ήρθε πραγματικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μας ζητάγανε 42 φορές περισσότερα μέτρα από αυτά που η ελληνική οικονομία έπρεπε να πάρει για να φτάσουμε στους στόχους του προγράμματος. Αυτή την πίεση είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Όταν υποκριτικά η αντιπολίτευση έλεγε κλείστε, κλείστε, γιατί δεν κλείνετε, γιατί καθυστερείτε. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης πια, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί μας παρακολουθούν και διεθνώς, που να μην έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται και τι παιχνίδι παίχτηκε όλο αυτό το διάστημα. Η μόνη οι οποίοι έμειναν να υποστηρίζουν ότι φταίει η ελληνική κυβέρνηση για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση και οι ευρωβουλευτές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν κατηγορούσαν την Κομισιόν διότι, λέει, υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση και βάλει εναντίον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως το μοναδικό υπαίτιο της καθυστέρησης. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα λίγο πριν τον Σταύρο Θεοδωράκη εδώ στο δελτίο μας να δηλώνει ότι καθυστερήσεις κάνεις όταν πρόκειται να βάλεις γκολ, όχι όταν πρόκειται να δεχθείς πέντε. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο. Καθυστερήσεις κάνεις επειδή είμαι και ποδοσφαιρόφιλος, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, όταν θες να κρατήσεις το σκορ και να πάρεις την πρόκριση. Ναι, εννοούσε τα γκολ που φάγατε, εννοούσε ότι είναι η μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου που έρχονται το 19 και το 20. Και πρέπει να σας πω ότι εσείς είχατε δηλώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι δεν πρόκειται να νομοθετήσετε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα από όσα προβλέπει η συμφωνία. Από όσα προβλέπει δηλαδή το μνημόνιο που ψηφίσατε τον Αύγουστο του 2015. Και χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του ΔΝΤ, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ, πιο αντικειμενικά γιατί είμαι μέσα στη διαδικασία, πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα Πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως. Κερδίσαμε τα αντίμετρα ισόποσα με τα μέτρα μετά το 2018, το 2019, και κερδίσαμε και τις εργασιακές σχέσεις, γνωρίζετε πολύ καλά. Είχατε δηλώσει ούτε ένα ευρώ μέτρα. Σας απαντώ λοιπόν και σας λέω ότι φέρνουμε μια συμφωνία, η οποία συμφωνία έχει μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο. Όσα ευρώ είναι η επιβάρυνση, άλλα τόσα ευρώ είναι και η ελάφρυνση που θα φέρει, και ταυτόχρονα, διότι όλοι γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες ήταν απαιτήσεις για να μην έρθουν ποτέ, να μην επανέλθουν ποτέ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να έχουμε αύξηση των ομαδικών απολύσεων από το 5 στο 10%, να θεσμοθετηθεί η ανταπεργία, όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Και καταφέραμε και μέσα από τον μηχανισμό της πολιτικοποίησης διαπραγμάτευσης και από τις συμμαχίες μας στην Ευρώπη να απομονώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτά. Και ταυτόχρονα όμως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να τη βλέπουμε μονάχα ως μια αξιολόγηση που αφορά την πορεία του προγράμματος. Είναι η πιο κρίσιμη αξιολόγηση. Γιατί? Γιατί έχουμε μια συνολική συμφωνία. Και τα μέτρα στα οποία αναφέρεστε. Δεν έχουμε ακόμη. Τα μέτρα, αυτό διαπραγματευόμαστε και θα το δούμε. Εδώ είμαστε, δεν έχουμε το χρέος. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα πριν. Δεν το έχουμε. Αφήστε μου όμως να ολοκληρώσω για να καταλάβουν και τηλεθεατές. Εσείς στεναρούμε πιο μπροστά. Δεν θα αποφύγετε το πικρό ποτήρι. Εγώ θα σας διαβάσω τη δήλωσή σας από την Εφημερίδα των Συντακτών. Η οποία έλεγε ότι και μέτρα δεν θα δεχθείτε να νομοθετήσετε, αλλά λέγατε και κάτι άλλο. Λέγατε ότι είναι ξένο προς τους κανόνες της δημοκρατίας και προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο το να μας βάζουν να νομοθετήσουμε μέτρα δύο χρόνια πριν. Λέγατε ότι σε μια ευνοούμενη ευρωπαϊκή δημοκρατία αυτό δεν επιτρέπεται ούτε καν να το ζητάει κανείς. Δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, είναι θέμα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού ενός λαού και μιας χώρας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τις δηλώσεις την μου έχω και τις συνεντεύξεις τη δήλωση μου. Μοταμό. Θα σας πω μοταμό τι ακριβώς είπα. Πράγματι. Είπα ότι δεν θα δεχθούμε
την επιπλέον μέτρα από αυτά της συμφωνίας. Και ιδίως για την περίοδο μετά το τέλος. Αφήστε με να μιλήσω όμως. Ναι, αλλά είναι εδώ η δήλωση. Εντάξει, υπάρχει. Αλλά με αφήστε και να απαντώ. Ή αλλιώς να λέτε μόνο τις δηλώσεις χωρίς απαντήσεις. Θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Τα μέτρα που αφορούν την περίοδο μετά το πρόγραμμα δεν είναι καταρχάς υποαίρεση. Η δήλωσή μου αυτή έλεγε ότι η υποαίρεση μέτρα δεν επιτρέπει το Σύνταγμά μας να ψηφίσουμε. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν χωρίς αίρεση. Προσέξτε όμως κάτι. Γιατί εγώ δεν θέλω εδώ να αντιδικήσω σε κάτι το οποίο είναι απολύτως διακριτό και απολύτως διαφανές. Μπήκαμε σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν αφορά το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Αφορά και το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Μας ζητούνε από τον Οκτώβριο του 2015 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μπει στο πρόγραμμα 2% μέτρα συν εργασιακό μεσαίωνα. Και φτάσαμε τη διαπραγμάτευση με τις προβλέψεις που έκαναν και τις επισημάναμε λίγο πιο πριν, οι οποίες ήταν εξεπίτηδες δυσμενείς, λέω εγώ. Για ποιο λόγο? Διότι ο ένας ήθελε να ρίξει την ευθύνη στον άλλον.